Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι μου και πάμε στη Ρόδο να μιλήσουμε με την Peggy Ντόκου. Peggy, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Από τη Ρόδο να μιλήσουμε για τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου, την πρώτη για το νέο έτος που πραγματοποιήθηκε χθες. Θα έλεγα ότι αρχικά είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, διότι κόψανε και την πίτα για το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και για τους δημοσιογράφους. Ήθιστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη συνεδρίαση να κόβει πάντοτε πίτα το Δημοτικό Συμβούλιο και, το Δημοτικό Συμβούλιο και για τους δημοσιογράφους. Αμέσως μετά έγιναν βραβεύσεις για τους συμπατριώτες μας, τους συμπολίτες μας, τους κυρίους Πανορμίτη, Γιαννίκο και Γιώργιο Καριώτη, οι οποίοι βρήκαν χρήματα και τα παρέδωσαν στις αστυνομικές αρχές, σημαντικά χρηματικά ποσά θα έλεγα, οι οποίοι βεβαίως δήλωσαν πάρα πολύ συγκινημένοι από τη μία και από την άλλη παρότριναν τους παρευρισκόμενους, αν τους συμβεί κάτι τέτοιο, να πράξουν το ίδιο. Επίσης να πούμε ότι ο ένας από αυτούς μάλιστα, ενώ πήρε και έβρετρα, ως διβράδοση για αυτό που έκανε, τα έδωσε σε κάποιες οικογένειες που είχαν ανάγκη. Μετά από αυτά είχαμε την συνεδρίαση, ήταν η πρώτη συνεδρίαση του έτους και κανένας δεν τοποθετήθηκε. Δηλαδή δεν τοποθετήθηκε κανένας στην ενημέρωση, στην ώρα της ενημέρωσης, γι' αυτό και κύλησε ομαλά. Το σημαντικό της συνεδρίασης ήταν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου έκανε δεκτή την καταβολή των οφειλωμένων του Δήμου προς την πρώην Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας, τη γνωστή ΒΕΚΡ, η οποία βέβαια ήταν που εκαθάρισε, έτσι δεν υπάρχει πια αυτή η Δημοτική Επιχείρηση. Μετά από πολλά χρόνια δικαστικών αγώνων, τελικά βεβαίως δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά η Δημοτική Αρχή. Πρέπει οπωσδήποτε, εφόσον έχουν κερδίσει σε όλα τα επίπεδα οι εργαζόμενοι τις προσφυγές τους, πρέπει οπωσδήποτε να τους δώσει τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για 180 εργαζόμενους, τα οποία θα καταβληθούν σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο του κάθε έτους, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν χθες. Πρέπει να πούμε ότι βέβαια η πρόταση αυτή την έφερε ο Δήμαρχος, ο ίδιος ο Δήμαρχος, λέγοντας ότι εφόσον είμαστε, οφείλουμε ως Δημοτική Αρχή να το πράξουμε, εμείς πρέπει να δεχτούμε και να συμμορφωθούμε με τις δικαστικές αποφάσεις, με τις νομικές αποφάσεις, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να καταβληθούν αυτά τα χρήματα. Από την άλλη και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κ. Σάββας Διακοσταματίου, είπε ότι ο Δήμος Ρόδου είναι εύρωστος, είναι οικονομικά εντάξει και μπορεί βεβαίως να ανταποκριθεί σε αυτό. Βεβαίως η πρόταση του Δημάρχου έγινε ομόφωνα αποδεκτή, δεν μπορούσε κάποιος από την αντιπολίτευση να εκφράσει μια αντίθετη άποψη. Εκ των πραγμάτων είναι δικαιωμένοι οι εργαζόμενοι στην πρώην Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου και βεβαίως δεν μπορούν να αμφισβητήσουν αυτά που έχουν γίνει. Και ο ίδιος ο κ. Χατζηδιάκος είπε ότι δεν χρειάζεται πια να συνεχίζουμε με προσφυγές και να τρέχουμε στα δικαστήρια. Ας το κλείσουμε εδώ το θέμα, να πούμε να πάρουμε μια απόφαση ότι θα τα δώσουμε πίσω τα χρήματα, ο Δήμος Ρόδου οφείλει να το κάνει αυτό και αυτό ακριβώς θα πράξει. 180 εργαζόμενοι λοιπόν στην πρώτη δημοτική επιχείρηση και βέβαια να πούμε ότι είναι και σήμερα απασχολούνται, οι περισσότεροι απασχολούνται στην ΝΙΝ καθαριότητας, την διεύθυνση καθαριότητας. Αυτά είναι ολίγης από την πρώτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου. Το ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι όπως λέγαμε προχθές για το θέμα της νέας αγοράς, ο κύριος ο Γιώργος Υψηλάντης, ο επικεφαλής της ΡΟΠΟΑΝ, είχε προσφύγει στην αποκεντρωμένη διοίκηση κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λέγοντας ότι ήταν άκυρη. Αυτό τελικά δεν συζητήθηκε βέβαια χθες, αλλά ο πρόεδρος του σώματος, ο κύριος Ευάγγελος Μανδρακός, έκανε μόνο μία ενημέρωση ότι το θέμα θα ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά από αυτή την εξέλιξη, στο τέλος του μηνός που θα συνεδριάσει, για να εξεταστεί και να συζητηθούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα είναι. Προφανώς θα φέρουν μία πιο δικτυωμένη πρόταση απέναντι στους καταστηματάρχες νέας αγοράς. Δεν το γνωρίζουμε. Αυτό ακριβώς υπόθηκε χθες και δεν υπόθηκε τίποτε άλλο. Ειρήνη. Καλώς, Peggy. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, φίλοι μου. Την πεποίθηση ότι είναι αναγκαία η αγαστή συνεργασία με όλους τους φορείς και τις αρχές με στόχο να ανασταλεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών, εξέφρασε σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ο αντιδήμαρχος και γραμματέας της ΠΕΔ Νοτιού Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Πόκιας. Επιπλέον, έκανε αναφορά στην ευρεία συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί, όπως ακούσατε και πριν, τη Δευτέρα 21 του μήνα στην Αθήνα για το θέμα. Πάμε να τον ακούσουμε. Πρώτο θέμα είναι η συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και γι' αυτό συνεδριάζουμε και εδώ σαν γραμματέας της, ομιλώ τώρα, στην Αθήνα. Μια κοινή συνεδρίαση με το Περιφερειακό Συμβούλιο και με διευρυμένη σύνθεση με την παρουσία των δημάρχων των 34 Δήμων και με κύριο ζήτημα υπάρχει ημερήσια διάταξη, αλλά το βασικό, το μεγάλο θέμα είναι το θέμα των δασικών χαρτών με τους όποιους κινδύνους αυτοί η υλοποίησή τους, τους όποιους κινδύνους δημιουργούν όσον αφορά θέματα ιδιοκτησίας ή προοπτικής των νησιών μας. Εγώ χαίρομαι γιατί υπάρχει αυτή η αγαστή συνεργασία όλων των τοπικών φορέων για αυτό το σημαντικό ζήτημα, γιατί όπου πηγαίνουμε όλοι μαζί, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα από το να πηγαίνει ο καθένας ξεχωριστά. Άρα χαιρετίζω από τη δικιά μου την πλευρά αυτή την κοινή πρωτοβουλία του πρώτου και του δεύτερου βαθμού και των κοινοβουλευτικών μας που πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν ανεξαρτήτως τη προσέγγιση έχει ο καθένας, για να υπάρχει πλήρης διάχυση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, να είναι πλήρως ενημερωμένοι οι νησιώτες και να μην δημιουργηθούν τετελεσμένα και δυσκολίες οι οποίες θα είναι σημαντικές σε ένα βασικό στοιχείο συνταγματικά κατοχυρωμένο που είναι η ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Αμέσως μετά θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη για το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που θα γίνει στις 22 και 23 και 24 του μηνός. Είναι ένα θεματικό συνέδριο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από το τελευταίο συνέδριο αποφασίστηκε ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων θα καταθέσει συνταγματικές προτάσεις σε όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι οι προτάσεις έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, με θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε εμείς πολύ καλύτερα από τους βουλευτές οι οποίοι τα συζητάνε. Είναι μια πρωτοβουλία που αποφασίστηκε ομόφωνα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και αν δείτε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΠΕΔ υπάρχουν και οι δικές μας προτάσεις, θα σας μοιραστούν αφού συζητηθούν τη Δευτέρα. Άρα θα βρισκόμαστε εκεί και θα καταθέσουμε και τις προτάσεις μας όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, φίλοι μου, όσο το επικοινωνήσουμε με την Ασημένια Τιμήλιου, να σας ενημερώσω για δύο προσκλήσεις εδώ, για δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι το Αναγνωστήριο Καλύμνου Εμούσε. Σας προσκαλούμε στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 του μήνα στις 6 μετά μεσημβρίας στο Ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοπή πίτας, απολογισμό πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, έκθεση ελέγχου από την Εξελεκτική Επιτροπή, αρχαιρεσίες και την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, έχουμε και μία. Έχουμε την Ασημένια. Ωραία, να το αφήσουμε μετά λοιπόν την πρόσκληση αυτή. Ασημένια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ειρήνη. Τι μου κάνεις? Καλά είμαι. Εσείς τι κάνετε? Καλά. Καλά, εδώ είμαστε. Είχαμε πάρει λίγο τα πάνω μας που είχε φτιάξει ο καιρός. Τώρα βλέπω πάλι συννεφιά. Είμαι πάλι τα ίδια. Βροχές. Ναι, καλά. Ναι. Κατά τα άλλα, εντάξει, ξέρεις τα κανονικά μας εδώ. Λοιπόν, εντάξει, εδώ στη Λέσβο. Νομίζω ότι λίγο πολύ έχει πάρει τις διαστάσεις τις γνωστές στο θέμα πάλι της καραντίνας. Δεν είναι και η πρώτη φορά βέβαια, μαθημένα τα βουνά στα χιόνια. Απλώς σκέφτεται κανείς ότι η λεσβιακή κτηνοτροφία δεν ξέρω πόσα χρόνια θα χρειαστεί για να σηκώσει κεφάλι από όλο αυτό το θέμα. Από τη μια ο καταρροϊκός πυρετός που μας ξαναθυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια. Από την άλλη απέναντι στον Παλί Κεζίρι η αιστεία του αθώου πυρετού, πέρυσι η ευλογιά, καταλαβαίνετε ότι κάπως πρέπει λίγο να δούμε τι θα γίνει, γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Επιβεβαιωμένο λοιπόν κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα της Πέτρας, το οποίο βέβαια σήμανε αμέσως συναγερμό στην κτηνιατρική. Βέβαια. Και μάλιστα ο τοπικός τύπος αλλά και τα πολιτικά στην πρωτοσέλιδό τους είχαν γράψει την περασμένη εβδομάδα ότι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Δεν προλάβαμε τελικά να ελπίζω να μην γίναμε εμείς μάντες κακών, αλλά όπως και να έχει ήταν πολύ
η κατάσταση έκρηθμη σε αυτό το θέμα. Απ' την άλλη βέβαια πάλι υπάρχει και μια άλλη διάσταση στο θέμα που θα σας την πω. Είναι αλήθεια ότι ακόμα και ένα ζώο να νοσήσει, το νησί πρέπει να μπει σε καραντίνα. Και λέω το νησί γιατί είναι τόσο κοντά οι μονάδες που γυτνιάζουν και για να, σύμφωνα με την οδηγία, για να πάρθουν τα μέτρα προστασίας, αν έχουν βρεθεί σε δύο διαφορετικά σημεία περιοχές, βλέπουμε ότι επειδή υπάρχει πολύ ορατός ο κίνδυνος της εξάπλωσης, ότι μπαίνει σε καραντίνα ολόκληρη η Λέσβος. Απ' την άλλη πάλι, οι κτηνοτρόφοι λένε ότι δεν ήταν τόσο επιβεβλημένο μέχρι να βγουν τα επόμενα εργαστηριακά δείγματα που έχουν πάρει οι κτηνίατροι, μέχρι να δούμε αν όντως και το ύποπτο κρούσμα σε άλλη περιοχή της Λέσβου είναι επιβεβαιωμένο. Τις επόμενες μέρες οπωσδήποτε θα υπάρξουν νεότερα και βέβαια η κτηνιατρική επίσημα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα ώστε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας οι κτηνοτρόφοι. Αυτό ωστόσο που επισημαίνουν όλοι οι κτηνίατροι είναι ότι αν ένα ζώο νοσήσει είναι κάτι το οποίο πρέπει να δηλωθεί αμέσως, άλλωστε αυτό προστάζει και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γιατί το εντός εισαγωγικών να κρύψει σε ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να σηματοδοτήσει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από το να ενημερωθεί αρμοδίως η υπηρεσία. Τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι η συγγενής μάλλον μιας 50χρονης γυναίκας η οποία έσβησε, ήταν εγκεφαλικά νεκρή και πήραν τη μεγάλη απόφαση να δωρήσουν τα όργανά της. Είναι από τις αποφάσεις αυτές που λες ότι χρειάζεται πραγματικά μεγαλείο ψυχής. Μια μεγάλη λοιπόν κινητοποίηση στήθηκε από χθες με την έλευση κλιμακίου χειρουργών ειδικών στις μεταμοσχεύσεις από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για τη λήψη των οργάνων από τη Μυτιλίνη. Η αερογέφυρα αυτή πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρείται ότι ακόμα και το τελευταίο δευτερόλεπτο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Υπήρξε βέβαια και μια πολύ μεγάλη συγκίνηση από πλευράς της Προέδρου του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρεάς Οργάνων της κυρίας Ζερβού, η οποία αν και βρίσκεται μακριά από το Βοστάνιο Νοσοκομείο, έχει φύγει από τη θέση την οποία κατήχε μέχρι πρότινος, ωστόσο βρήκε μια ευκαιρία να πει ότι όντως αυτό το μεγαλείο ψυχής των συγγενών δίνει πολλές ελπίδες στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στις λίστες αναμονής για τα όργανα που χρειάζονται και για να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Μάλιστα. Ασημένια μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Ένα τελευταίο, Ειρήνη, το οποίο με συγκίνησες με αυτό που είπες πριν με το δεύτερο θέμα. Με βλέπεις έτσι και έχω μείνει ακόμη εκεί, ναι. Ναι, ότι λίγο, ξέρεις, είναι από τα ανθρώπινα έτσι, θέματα τα οποία έχουν μια διάσταση που δεν μπορείς να την περιγράψεις και πραγματικά είναι αυτό που λέμε, ότι χρειάζεται πολύ μεγάλο κουράγιο να δωρήσεις τα όργανα και να πάρεις την απόφαση ότι ο άνθρωπός σου δεν μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του. Ναι. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο δίνεις ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά τα χρειάζονται τόσο πολύ για να συνεχίσουν να ζουν. Και κάποιοι από αυτούς είναι και πολύ νεαρής ηλικίας. Μπορεί να είναι και παιδιά ακόμη, αν είναι συμβατοί δότες τέλος πάντων. Είναι πολύ πραγματικά πολύ συγκινητικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έτσι πολύ σύντομα θέλω να πω είναι ότι πολλά ήταν τα κτίρια στη Λέσβο τα οποία είχαν μια ιστορική σημασία και όχι μόνο από πλευράς μνημιακής αλλά λειτουργούσαν ακόμη, τα οποία έπαθαν πολύ μεγάλες ζημιές από το σεισμό που είχαμε και που ταρακούνησε ολόκληρη τη Λέσβο. Ένα από αυτά λοιπόν τα κτίρια ήταν ότι το αναγνωστήριο Αγιάσου, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, είχε πάθει πολύ σημαντικές ζημιές. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί επανέρχονται με επιστολή τους και λένε ότι δύο χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Λέσβο δεν έχει μπει ούτε μια βίδα παρά τις υποσχέσεις των υπευθύνων. Δεν είναι βέβαια οι μόνοι που δηλώνουν ότι το κτίριο αυτό που επί αιώνες σηματοδοτεί μια πολύ μεγάλη σελίδα της λεσβιακής ιστορίας τόσο στην παιδεία, στην τέχνη αλλά και στον πολιτισμό
και είναι έτσι πολύ κρίμα και πολύ δύσκολο όταν υπάρχουν τόσα προγράμματα που τρέχουν να μην ενδιαφερθεί κανείς, να εντάξει έστω ένα μικρό ποσό χρηματοδότησης ώστε να αποκατασταθεί ο χώρος, ο οποίος σιγά σιγά καταραίει πραγματικά και οι ζημιές που έχει υποστεί αλλά και το αρχείο που έχει μέσα πάθει επίσης μεγάλες φθορές και είναι ανεκτήμητης αξίας όλα αυτά που υπάρχουν μέσα. Νομίζω ότι σε λίγο η κατάσταση να αναστρέψει με τουλάχιστον για ένα κομμάτι αυτού του αρχείου. Mm-hmm. Πάντως, ασημένια παρατηρούμε ότι οποιασδήποτε ζημιές μετά από σεισμό, δεν ξέρω, είναι τέτοια η γραφειοκρατία, δεν θα πω ότι είναι αδιαφορία. Καθυστέρηση, ναι, αλλά και τόση γραφειοκρατία που βλέπουμε ακόμη και το λιμάνι της ΚΟ, ο τέταρτος τουριστικός προορισμός στη χώρα, δεν έχει γίνει τίποτε για να αποκατασταθεί μετά τον σεισμό του 17, του Ιουλίου του 2017. Εγώ, Ειρήνη, δηλαδή, όπως το λες και εσύ, θα δεχθώ ότι όντως η γραφειοκρατία είναι μεγάλη. Απ' την άλλη, πάλι σκέφτομαι ότι όταν έχεις να κάνεις με ασφυκτικά περιθώρια... Κακώς, αφήνεις, βέβαια. Ακριβώς. Ναι. Και αφήνεις κάτι να σέρνεται μια διετία, τριετία, τετραετία, πενταετία, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι είμαστε και δεν είμαστε άμεροι ευθυνών, να το πω έτσι. Πολύ σωστά. Ίσως όση γραφειοκρατία και αν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις και εν προκειμένου βέβαια και στον γνωστήριο και στο λιμάνι και σε τόσο άλλα κτίρια, στα κτίσματα της Βρύσας όπου χάθηκαν ολόκληρες περιουσίες, θρυνήσαμε και θύματα. Λοιπόν, δεν μπορείς να έχεις... Δεν μπορεί να είναι αυτό το πρόσχημα. Ακριβώς, σε τόσο αυτά ισχυρίζονται. Τόσα μεγάλα μέτωπα ανοιχτά. Κάποια στιγμή ίσως πρέπει όλο αυτό να το δει κάποιος πιο επισταμένα λίγο, να καμφθούν και οι όποιες αντιστάσεις υπάρχουν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, τα οποία στην Ελλάδα βέβαια αυτά κινούνται με ρυθμούς χελώνες, το ξέρουμε αυτό χρόνια. Λερναία ύδρα. Έτσι είναι, όπως το λέει, και η κατάσταση σέρνεται. Αλλά εδώ, να σου πω και κάτι άλλο, τίθεται και θέμα πολιτικής βούλησης και πολιτικής απόφασης. Συμφωνώ. Θεωρώ ότι βολεύει, λοιπόν, γι' αυτό και κανείς δεν έκανε κάτι, Ασημένια. Αν βολεύει, λοιπόν, φαίνεται. Ότι είσαι σε μια θέση, σε οποιαδήποτε πολιτική θέση που πρέπει να παίρνεις αποφάσεις, κάποια στιγμή αυτές οι αποφάσεις με τον οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει να πάρθουν, αν είναι προς το συμφέρον του κοινού καλού και δεν είναι προς το συμφέρον της τυπικής γραφειοκρατίας, η οποία βέβαια εφαρμόζει πάντα με τόση σπουδή το γράμμα του νόμου, αλλά αφήνει στην άκρη όλα τα άλλα που είναι στην τελική τα σημαντικά για την καθημερινότητα των πολιτών. Ασημένια μου, σε ευχαριστούμε και πάντα έτσι να είσαι, να τα λες όλα με το όνομά τους, όπως ακριβώς είναι. Έτσι. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, Ειρήνη. Καλό να είσαι καλά. Επίσης, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να ολοκληρώσουμε και την τελευταία μας πρόσκληση. Η Εστία Νέα Σμύρνη, σε συνεργασία με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Λέρου Ηγέχορο, καθώς και με την Πανελλήνια Ένωση Λερίων, σας προσκαλούν το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:30 να γιορτάσουμε λαογραφικά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, όπως παλιά στην αξέχαστη Μικρά Ασία και την ανεπανάληπτη ομορφιά Λέρο. Θα ακολουθήσει Μικρασιατικό Λέρικο Κέρασμα με τη συμμετοχή της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ακρόπολης Σεφς Κλαμπ. Η εκδήλωση θα γίνει στο Μέγαρο της Εστίας της Νέας Σμύρνης. Να πάμε σε διαφημίσεις, φίλοι μου, και ερχόμαστε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.